Τσαλένιο που απλησίασε στον γκολ στο 47ο λεπτό με τον Καϊμακαμούδη, ωστόσο δεν τα κατάφερε και 4 λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ, πέτυχαν τον 0-1 από τον γκολ που σημείωσε ο Τσιλιγκύρης. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι φιλοξενούμενοι στο 57 κέρδισαν πέναλτι στην αρχή της φάσης από τον Πόα, διαμαρτυρήθηκαν για επιθετικό φάουλ. Το πέναλτι μετατράπηκε σε γκολ και έτσι έγινε το 0-2 για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Ο Πόα κατάφερε γρήγορα να μπει στο παιχνίδι με γκολ από τον Σφυρογιαννάκη, να πιέσει το τέλος, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ που θα του έδινε τουλάχιστον το βαθμό της ισοπαλίας. Καλές στιγμές είχαν οι Ατσαλενιώτες, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Δεν είναι καλό για μας. Πραγματικότητα είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαμε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο, δεν πατήσαμε καλά. Δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, έκανε κάποιες ευκαιρίες, θα μπορούσε να είχε προηγηθεί κιόλας. Ευτυχήσαμε να μην είμαστε και να είμαστε 0-0 στο ημίχρονο. Από εκεί και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, δεχτήκαμε ένα φθηνό γκολ, πολύ φθηνό γκολ. Και από εκεί και μετά πήρε δράση ο διαιτητής, χωρίς να θέλω να μειώσω την αντίπαλη ομάδα. Αντί για ένα φάουλ επιθετικό που μπορούσαμε να κάνουμε ευκαιρία εμείς, άφησε τη φάση, εξελίχθηκε και βοήθησε τον αντίπαλο να κερδίσει ένα πέναλτι. Έγινε το 2-0 και μετά το 2-0 πιστεύω ήμασταν καθελωτικοί μέσα στο γήπεδο. Σκοράραμε πολύ γρήγορα, μπήκαμε στο παιχνίδι και δυστυχώς χάσαμε τόσες ευκαιρίες που δεν χάνονται μέσα από τη μικρή περιοχή. Το σκορ μπορούσε να ήταν όχι 2-2, αλλά ίσως και 3-2.